Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Πάει προς κατάργηση το Πανεπιστήμιο Ναυπλίου. Στην Τρόικα το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Δημήτρης Δήμου. Συνιστώ την προσοχή όλων από την ξυλέλα. Στους δρόμους την Παρασκευή το πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου έντονη και άμεση είναι η αντίδραση του βουλευτή Αργολίδας Γιάννη Ανδριανού για τις δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θεοδόση Πελεγρίτη σε κεντρικό κανάλι όπου αναφέρθηκε στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στο Ναύπλιο με ερωτηματικά για τη συνέχιση της λειτουργίας του. Μάλιστα, ο βουλευτής Αργολίδας κατέθεσε σήμερα ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας για το σοβαρό αυτό θέμα. Δυστυχώς είναι πολύ κακό να γκρεμίζεις ό,τι βρίσκεις και μάλιστα να γκρεμίζεις θετικά στοιχεία και ιδιαίτερα σε δομές παιδείας. Ο κύριος Πελεγρίνης, αρμόδιος υφυπουργός πρώην Πρίτανης, προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό μεγάλο της Πανελλήνιας Εμβέλειας δήλωσε για το τμήμα θεατρικών σπουδών εδώ στο Ναύπλιο που λειτουργεί ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ένα τμήμα θεατρολογίας με δύο καθηγητές. Επομένως, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει δείχνει τέτοια μεγάλη άγνοια. Καταρχήν έχει 16 καθηγητές μέλη ΔΕΠ, έχει 8 επιπλέον συνεργαζόμενους, συνολικά δηλαδή έχει 25 καθηγητές και δεν μπορεί ας καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρίτανης και νυν υφυπουργός, αρμόδιος υφυπουργός, να δηλώνει λοιπόν τέτοια ανακριβή στοιχεία. Αυτό δείχνει όμως το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική που ακολουθούν, δηλαδή με ανακριβή στοιχεία να θεωρούν ότι πρέπει να κλείσουν σχολές που πραγματικά προσφέρουν στην παιδεία με σημαντικό έργο, με επιτυχία. Και συγκεκριμένα το τμήμα θεατρικών σπουδών εδώ στον Ναύπλιο που το ζούμε, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι και το μοναδικό τμήμα που έχει η Αργολίδα Πανεπιστημιακή Σχολής, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παιδεία, στο τμήμα το συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη επιστήμη και θεωρώ ότι μια περιοχή που έχει θέατρα της Επιδαύρου, του Άργους, έχει βαριά πολιτιστική κληρονομιά, αλλά έχει και μια δομή παιδείας η οποία εδώ και 12 χρόνια αποδειγμένα παράγει παιδεία, πολιτισμό με μεγάλη επιτυχία, να έρχεται ο κ. Πελεγρίνης με τέτοια ελαφρότητα και όταν έχει μάλιστα και ο ίδιος άποψη, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είχε έρθει και είχε παίξει εδώ κάποιο έργο, για το, νομίζω το έργο του Νίτσε, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Και νομίζω έπρεπε να ήταν πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάει για το τμήμα το συγκεκριμένο που όλοι οι καθηγητές στα μέλη ΔΕΠ, η πρόεδρος του τμήματος, η κυρία Κοντογιάννη, έχει σημαντικό έργο προσφέρει. Υπάρχουν 436 ενεργοί φοιτητές που είναι σημαντικό κομμάτι της, και της τοπικής κοινωνίας πλέον εδώ. Υπάρχει συνεργασία με το παράρτημα του Χάρβαρντ εδώ στο Ναύπλιο, υπάρχει συνεργασία με το, μουσικό σχολείο Αργολίδας και θεωρώ λοιπόν ότι μια δομή παιδείας όπως αυτή πρέπει να βελτιωθεί και όχι να την κλείσουν. Από την πλευρά μου λοιπόν κατέθεσα σήμερα μια ερώτηση με επιχειρήματα στη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργεί η Ολομέλεια, οι υπηρεσίες της Βουλής όμως λειτουργούν, ώστε μόλις ανοίξει τη Δευτέρα να το θέσω το θέμα και να ρωτώ λοιπόν τον Υπουργό Παιδείας να πάρει ξεκάθαρη θέση, να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για το συγκεκριμένο τμήμα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα παλέψουμε, και εγώ προσωπικά το εννοώ, γιατί έχω υπηρετήσει και τον πολιτισμό, όχι μόνο στις σπουδές, αλλά και ως υπουργός, και θεωρώ λοιπόν ότι ένα τμήμα που έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό, αλλά και μια επιτυχημένη δομή παιδείας, δεν μπορεί να γκρεμίζεται. Θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι άρχοντες, και ο Δήμος, γιατί πρέπει να πω εδώ ξεκάθαρα και να πληροφορήσω τον κύριο Υπουργό που δεν γνωρίζει, ότι ούτε τα κτίρια δεν πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας. Τα έχει παραχωρήσει λοιπόν ο Δήμος δωρεάν και από ό,τι ενημερώθηκα το μόνο έξοδο είναι τα 800 ευρώ που πληρώνουν για τα γραφεία των καθηγητών. Επομένως, με δωρεάν κτίρια, με μια επιτυχημένη
δομή. Δεν μπορείς λοιπόν να παίρνεις αποφάσεις και να εκφράζεις τόσο επιπόλαια την πρόθεσή σου να κλείσεις αυτό το τμήμα. Στα χέρια των εκπροσώπων της Τρόικας βρίσκεται από τη Δευτέρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, το οποίο προκαλεί σπουδές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της Δευτέρας, εξέφρασε την ετοιμότητα της κυβέρνησης να δώσει πολιτική μάχη με τους δανειστές, ώστε να διατηρήσει τις θέσεις της στο ασφαλιστικό και να περάσει μεταρρύθμιση χωρίς σημαντικές αλλαγές. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στόχο της κυβέρνησης είναι η μεταρρύθμιση να είναι τόσο βιώσιμη όσο και κοινωνικά δίκαιη. Ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος ενημέρωσε τα μέλη της πολιτικής γραμματείας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το βράδυ της Δευτέρας και μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Κατρούγκαλος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το νομοσχέδιο εστάλησε στους εκπροσώπους των θεσμών ώστε να αρχίσει η εξ αποστάσεως διαβούλευση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί με την έλευση των επικεφαλής του κουαρτέτου στην Αθήνα την Παρασκευή. Αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή, σύσσωμη αντιπολίτευση αντιδράστηκε στις επερχόμενες αλλαγές, καθώς ουδής από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν προσέφερε έστω την ελάχιστη στήριξη στο κυβερνητικό σχέδιο μετά τις συναντήσεις του με τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Η άρνηση των κομμάτων να στηρίξουν την πρόταση της κυβέρνησης έδωσε αφορμή στην κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για υποκριτική και ανεύθυνη στάση και να τονίσει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον αντίποδα των εζουρόντιων μειώσεων που είχαν επιληφθεί την περίοδο της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Για εισπρακτικό νομοσχέδιο με περικοπές συντάξεων και με αδιέξοδα αντί για μεταρρύθμιση κάνει λόγο δια του βουλευτή επικρατείας του κόμματος Βασίλη Οικονόμου η Νέα Δημοκρατία. Την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συγκατανεύσει στη μείωση των συντάξεων και την αύξηση των εισφορών εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος Φόφη Γεννηματά αμέσως μετά την ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κατρούγκαλο για το ασφαλιστικό. Θα είμαστε παρόντι στη Βουλή, θα δώσουμε τη μάχη ώστε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα γίνουμε ντεκόρ στους υπουργούς της κυβέρνησης που θέλουν να κάνουν δημόσιες σχέσεις, δήλωσε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης για το ασφαλιστικό, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από τα Ιωάννινα. Την πλήρη διαφωνία του με τις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστημα εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, τονίζοντας ότι το κόμμα που θα τις αντιπαλέψει και θα προσπαθήσει το σχέδιο νόμου να καταψηφιστεί από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ. Αδιανόητο είναι για τους μεγαλύτερους η ηλικία το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών που μόλις προλίγων ημερών ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και με πολλές απουσίες από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους και θεωρούν ότι η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας δεν αντέχει τέτοιες υπερβάσεις. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτό. Δηλαδή. Είμαι αντίθετος γιατί σιγά σιγά θα προχωρήσουν για να υιοθετούν και παιδιά κτλ. Και να έχει το παιδί δύο άντρες να βλέπει στο σπίτι, θα πάει αύριο στο σχολείο και θα του πούνε. Τα παιδιά, ας πούμε, ότι ποια είναι η μητέρα σου, ποιος ο πατέρας σου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Μάλιστα. Είμαι αντίθετος. Δεν έχετε αντίρρηση, αυτό δεν έχει ψηφιστεί τώρα να γίνουν υιοθεσίες, αλλά έχει ψηφιστεί να συμβιώνουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Και για τη συμβίωση είμαι αντίθετος. Γιατί? Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα για την κοινωνία. Δίνουν μια, ας πούμε, μια... Διάσταση. Για τα παιδιά διάσταση, η οποία είναι άσχημη για την νεολαία. Α, ένα παράδειγμα θέλετε να πείτε για τα παιδιά. Αλλά κάποιος που έχει ιδιαιτερότητα δεν δικαιούται να ζει, ας το πούμε, όπως θέλει. Είναι μπερδεμένο και αυτό βέβαια, αλλά δεν θα μ' άρεσε δηλαδή. Πώς να σου πω. Είναι νομιμοποιημένο. Νομιμοποιημένο, ναι. Θέλετε να πείτε ότι θα μπορούσε να βιώνει αυτό που θέλει, χωρίς να έχει. Χωρίς να υπάρχει κάποια νομιμοποίηση από το. Μάλιστα. Τώρα που ψηφίστηκε. Το ψήφισα, εγώ τι να πω, δεν το ψήφισα και δεν θα το ψήφισα, ό,τι και να ήμουν. Και βουλευτής να ήμουν και ό,τι να ήμουν, δεν το ψήφισα. Τι έχετε να πείτε για τους βουλευτές που το ψήφισαν? Τι να πω, θα πω τόσο άσχημα λόγια που. Άσε, καλύτερα να μην τα πω, κατέ. Η κοινωνία η ελληνική δεν αντέχει, δηλαδή. Δεν αντέχει, δηλαδή σιγά σιγά θα φτάσουμε ότι όποιος δεν είναι, δηλαδή να πω μια λέξη που δεν θα την πω, ο φιλόφιλος δεν είναι και προοδευτικός, δεν είναι και κοινωνικός. Είστε ομοφοβικός, δηλαδή εσείς είστε ομοφοβικός. Δεν είμαι, αλλά εντάξει βλέπω ότι είναι ένα λάθος της φύσης το οποίο τι, να το διορθώσουμε εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο πράγμα για τη θρησκεία μας, για την πατρίδα μας, για την κοινωνία όλη είναι πολύ άσχημο. Γίνεται ποτέ να υπογράψουν να παντρεύονται οι άντρες με τις άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Η θρησκεία, ο Χριστούλης θα δει τότε. Γι' αυτό αυτά γίνονται κιόλας. Η κατάσταση χειροτερεύει, διότι ο κόσμος, εμείς θα κάνουμε. Πώς τα ακούτε αυτά? Εσείς έχετε μεγαλώσει με τις παραδόσεις. Ναι, ναι, ναι. Πώς το ακούσατε τώρα αυτό? Έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια, πώς θα το βλέπατε αυτό? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Με τίποτα. Άμα λένε κάτι τέτοιο που λέει να το εμπιστεύσουν τέτοια, τους μου τζώνουν. Μα δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
Θεωρείτε ότι η ελληνική οικογένεια θα σπάσει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, βέβαια, δεν είναι, είναι κάτι το χειρότερο. Είναι πολύ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή, δεν... ό,τι έχουν έξω, δηλαδή το πάρουμε κι εμείς εδώ. Ήμασταν στην Ελλάδα, είχαμε άλλη παράδοση. Άλλη... η θρησκεία μας είναι και η καλύτερη και η πρώτη. Όλες οι θρησκείες, δεν λέω. Αλλά εμείς με το Χριστούλη μας εδώ έχουμε την καλύτερη θρησκεία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα παιδιά, όταν αυτό, ένα ζευγάρι τέτοιο, ξέρω εγώ, που κάνει, υιοθετήσει και παιδιά, πώς το βλέπετε, πώς μπορούν να βιώσουν τα παιδάκια με δύο... με δύο άντρες, είναι καταδικασμένα. Παιδιά, με το που θα νιώσουν λιγάκι να μεγαλώσουν, θα έχουν ψυχολογικά. Θα έχουν ψυχολογικά. Βέβαια. Γιατί από το μικρά. Θέλει και τη μάνα και τον και πατέρα. Και τον πατέρα. Δύο άντρες, όταν είναι, ποιον θα πει μαμά, ποιον θα πει μπαμπά. Είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, δεν του χωράει το μυαλό σου αυτό. Με τίποτα. Με τίποτα. Είναι πολύ πρόστιχο. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή θα περιλαμβάνει 3-4 βασικές αρχές. Θα είναι απλοποιημένο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα γραφειοκρατία και κυρίως θα βάλει τέλος στο λάθος των προηγούμενων καθεστώτων όπου δεν διασφαλίζουν οι πόροι και έτσι τελικά συσσωρεύονται χρέη του δημοσίου προς επενδυτές σύμφωνα με το πλαίσιο που έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε συνέδευξή του. Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα είναι απλός, με επαρκείς πόρους, θα δίνει έμφαση σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, όπως οι ειδικές κατηγορίες τουρισμού, υψηλή τεχνολογία κτλ. Θα παρέχει όλα τα κίνητρα πέραν της κλασικής χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων, με δυνατότητα διανεοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα εστιάζει στην ενίσχυση της νέανικης επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις από το εξωτερικό με δημιουργία σταθερού φορολογικού καθεστώτος για 7 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της απόσβεσης. Ο κύριος Σταθάκης προσδιορίσε ως το τέλος Ιανουαρίου την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς τώρα το νομοσχέδιο είναι στη φάση της νομικής παρασκευής. Αναφερόμενος στο μέτωπο των δημοσιονομικών και της επιστροφής στην ανάπτυξη, ο Υπουργός εκτίμησε ότι καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις, όπως δείχνουν και τα αυξημένα έσοδα του Νοεμβρίου, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να περιορίσει για το 2015 την ύφεση πολύ κάτω του 1% έναντι του 2,5% που είναι πρόβλημα στη συμφωνία με τους δανειστές. Ταυτόχρονα θα ανοίξει το δρόμο για ταχύτερη επιστροφή σε θετικό πρόσημο, ακόμη και εντός του τρέχοντος πρώτου εξαμήνου του 2016. Δείτε σε λίγο. DM25, το κόμμα που θα ανακοινώσει ο Βαρουφάκης. 24 ώρες απεργία στα αεροδρόμια την Παρασκευή. Την προσοχή των παραγωγών ζητάει για άλλη μια φορά ο διευθυντής ΔΑΟ Καργολίδας Δημήτρης Δήμου για το θέμα της ξυλαίλας, αφού ήδη στην Ιταλία έχουν καταστραφεί εκατομμύρια ελαιόδονδρα, αμπέλια και από ό,τι φαίνεται επιτίθεται το βακτήριο και στα εσπεριδοειδή. Η ξυλαίλα είναι ο μέγας κίνδυνος όχι μόνο για την ελιά, αλλά για τα εσπεριδοειδή, για τα αμπέλια, αλλά είναι ένα βακτήριο πολύ ύπουλο που πια έχει περίπου 300 ξενιστές, δηλαδή προσβάλλει καλοπιστικά, καλλιεργούμενα, διακοσμητικά. Και εδώ είναι ο κίνδυνος, γιατί όλα αυτά τα περισσότερα μάλλον φυτά τα έχουμε στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η ξυλαίλα σαρώνει στη Νότια Ιταλία, στην Απουλία. Έχει καταστρέψει 1 εκατομμύριο δέντρα, πάνω από 100.000 στρέμματα, δέντρα ελαίες, όλες τις ποικιλίες, σχεδόν όλες τις ποικιλίες. Κάποια ποικιλία είναι μόνο, έχει δείξει μια μικρή ανθεκτικότητα. Και το κακό είναι ότι επιτέλους η ιταλική πλευρά αποφάσισε να πάρει μέτρα, όπως είναι το κόψιμο των δέντρων, των άρρωστων δέντρων και των ύποπτων και των προσβεβλημένων πριν οδηγηθούν στο στάδιο της ολικής ξύρανσης. Οι Βρυξέλλες πίεζαν μέχρι τώρα την Ιταλία να πάρει μέτρα. Η Ιταλία πήρε μέτρα και αυτή τη στιγμή έχει επεμβεί ο τοπικός εισαγγελέας, θεωρώντας ότι τα μέτρα που παίρνονται δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Από ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο αλλά και επικοινωνία που είχαμε τους συναδέλφους, θα λέγαμε ότι έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα για αυτή τη διαδικασία από πλευράς των δικαστών και περιμένουμε τις εξελίξεις. Το κακό είναι ότι η ασθένεια προχωράει προς την περιοχή του Μπάριου που υπάρχουν τα τεράστια και ιστορικά κτήματα, αλλά το κακό είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος και για τη χώρα μας. Να πούμε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στη χώρα, αλλά το πιθανότερο να έρθει είτε με φυτόρια, γιατί βρέθηκαν φυτόρια που έφεραν υλικό από την περιοχή αυτή. Στη χώρα μας φυτόρια? Ναι, είχα φυτόριο του Βόλου, έφερε διακοσμητικές ελαίες από αυτή την περιοχή. Ωστόσο, έγκαιρα εντοπίστηκαν οι καλοπιστικές ελαίες που είχε φέρει και κατέσσεψαν οι τοπικές υπηρεσίες. Χρειάζεται πολύ προσοχή από τα φυτόρια να μην παίρνουν ανεξέλεκτο υλικό, ειδικά από Ιταλία. Στην διολεξία να σταματήσει η διακίνηση
τέτοιου υλικού και να πούμε ότι για τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν τελωνία για να κάνει έλεγχο, να κάνουν έλεγχο υπηρεσίες, απλώς ο έλεγχος μπορεί να γίνει εκεί που θα φτάσουν τα αδιάφορα προϊόντα. Αλλά αυτό αν δεν ενημερωθούν οι υπηρεσίες δεν μπορούν να το ξέρουν. Άρα θέλει έλεγχο από τις υπηρεσίες. Ναι, θέλει έλεγχο από τις υπηρεσίες, ωστόσο οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερωθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι περίεργα τα πράγματα. Και το κακό είναι ότι και η ξυλέλα μεταδίδεται με ορισμένα έντομα, κάτι μικρά τζιτζικάκια, και από το ένα είδος εντοπίστηκε στην Ιταλία, το πιθανότερο να το έχουμε και εμείς. Οπότε αφού υπάρχει ο φορέας είναι πιο εύκολα τα πράγματα να διαδοθεί η ασθένεια. Μετά οι ταξιδιώτες από την περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να παίρνουν κανένα εμβόλιο από κάποια ελιά ή κανένα δεντράκι στο πόρτ μπαγκάζ, γιατί είπαμε δεν υπάρχουν τελωνία να γίνονται έλεγχοι. Να ακούσουν τις οδηγίες. Εμείς κατά καιρή συνέχεια βγάζουμε δελτία τύπου. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει, από την πρώτη στιγμή μάλλον, έχει δραστηριοποιηθεί. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα, οι επισκοπήσεις, οι έλεγχοι. Συνέχεια κάνουμε ελέγχους δυματοληψίες, δηλαδή στην Αργολίδα, αλλά το ίδιο γίνεται και στις άλλες περιοχές της χώρας, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόγραμμα, ακόμα θα εντατικοποιηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από πλευράς Υπουργείου, αλλά ωστόσο δεν φτάνουν αυτά. Ξέρουμε, έχουμε την εμπειρία της τριστέτσας, πώς ήρθε η τριστέτσα από την Ισπανία, πώς την φέραμε. Όχι μόνο πως ήρθε, την φέραμε στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας. Και θα είναι κρίμα να φέρουμε και την ξυλέλα, που η ξυλέλα είναι 10 φορές από ό,τι τη στέτσα. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Υπάρχει το βακτήριο αυτό, η ξυλέλα φαστιντιόζα, έχει διάφορα στελέχη. Ένα στέλεχος πλήττει τα μπέλα, έχει κάνει τρομερές ζημιές στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική. Άλλο στέλεχος πλήττει τα ξινά. Εγώ όταν ήμουν στη Βραζιλία τη συνάντησα με μεγάλες εκτάσεις που είχαν προσβληθεί και ξαφνικά είδαμε ένα άλλο στέλεχος ότι πλήττει την ελιά. Και το ερώτημα είναι πώς έφτασε στην Ιταλία η ασθένεια, γιατί για τα άλλα στελέχη δεν τα είχαμε στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι έφτασε μέσω της εμπορικής οδού και η ιταλική πλευρά αναφέρει ότι με τα πικροδάφιτα από την Κώστα Ρίκα που έφεραν τα φυτώρια τα ιταλικά, έφεραν και την ασθένεια. Όταν έχουμε θεοποιήσει το εμπόριο, δεν μπορούμε να βάλουμε χέρι στο εμπόριο, αυτά είναι τα επακόλουθα της παγκοσμιοποίησης. Και μη σας φαίνεται περίεργο γιατί ήρθαν πικροδάφινες από την Ιταλία. Η ιταλική πλευρά αναφέρει ότι το 12 μπήκαν από την Κώστα Ρίκα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 40 εκατομμύρια διακοσμητικά αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσω της εμπορικής οδού είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν εμπορεύματα, δεντρίλια προϊόντα, αλλά και οι μεγάλες ασθένειες. Ως τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ισχύσουν ενδεχομένως αναδρομικά από την 21η Μαΐου του 2015, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, τα καινούργια δεδομένα δεν έρχονται για να μείνουν, καθώς προβλέπονται νέες αλλαγές μέχρι το 2017, οπότε και θα αντικατασταθούν από το νέο σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, που θα εναρμονίζεται με την πορεία των εμπορικών τιμών και θα επιτρέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των τιμών με βάση τις οποίες θα εφαρμόζεται η φορολογία στην ακίνητη περιουσία. Η Αθήνα έχει χωριστεί σε 8 ζώνες ανάλογα με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα. Ειδικότερα 600 έως 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 1050 έως 1500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 1550 έως 2000 ευρώ το τετραγωνικό, 2050 έως 2500 ευρώ το τετραγωνικό, 2550 έως 3000 ευρώ το τετραγωνικό, 3050 έως 3500 ευρώ το τετραγωνικό, 3550 έως 4000 ευρώ το τετραγωνικό και 4050 ευρώ και άνω το τετραγωνικό. Η μείωση λοιπόν κυμαίνεται από 5 έως 10% για τις φθηνές περιοχές, από 15 έως 20% για τις μεσαίες περιοχές και περίπου 10% για τις ακριβές περιοχές. Αναδρομικές μειώσεις εφόρου στις δημοτικά τέλη. Την ίδια στιγμή, η επερχόμενη οριζόντια μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 20%, ακόμη και σε περιοχές με τιμές ζώνης μικρότερες από τις εμπορικές, οδηγεί σε αναδρομικές μειώσεις τόσο σε εφόρου όσο και σε δημοτικά τέλη. Σε κάθε περίπτωση, το νέο καθεστώς, οι αξίες επί των οποίων θα επιβάλλονται οι φόροι και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις στην απόκτηση, την κατοχή και τη χρήση ακίνητων θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ πιο χαμηλές από τις ισχύουσες σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι ο τωρινός υπολογισμός γίνεται με βάση τις εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες του 2007. Ως αποτέλεσμα, πολλοί δήμαρχοι, κυρίως σε δήμους όπου οι αντικειμενικές θα μειωθούν, θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν χρήματα στους δημότες από το φόρο μεταβίβασης, αλλά και δημοτικά τέλη που υπολογίζονται
βάση των πλασματικών αντικειμενικών αξιών. Επομένως, παραμένει ερώτημα αν θα υπάρξει κάποια επιστροφή ποσού στους πολίτες. Ανεπιτρεπτή και παράδεκτη συμπεριφορά των τραπεζών προς τους πολίτες, όχι μόνο καθυστερούν να δώσουν τις συμβάσεις προς τους δανειολήπτες, ενώ έχουν υποχρέωση, αλλά και για κάθε σύμβαση ζητούν 60 έως 70 ευρώ. Αυτά δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Κορινθίας Παρασκευάς Νταβαρίνος. Το να πηγαίνει ένας δανειολήπτης, που τις περισσότερες φορές η ίδια η τράπεζα δεν του είχε χορηγήσει αρχικά τη σύμβαση ή για ένα ΑΒ λόγο την έχασε, και να του ζητώνται ποσά από 20 μέχρι 70, μερικές φορές και παραπάνω ευρώ, για κάτι το οποίο ουσιαστικά κοστίζει 0,5 λεπτά ανασελίδα, ξεφεύγει από κάθε όριο και καταχρηστικότητας και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή εδώ ενός δανειολήπτη ο οποίος ο άνθρωπος έχει να πάρει 7 συμβάσεις. Δηλαδή με ένα μέσο όρο που του ζητήθηκε 30 ευρώ είναι να δώσει 210 ευρώ. Με βάση μάλιστα έναν υπολογισμό που έκανε το οικονομοτεχνικό μας τμήμα, οι τράπεζες γενικά υπολογίζουν να εισπράξουν με ένα μέσο κόστος, όπως σας είπα, 30 ευρώ ανασύμβαση, ποσό που κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,5 και στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο ουσιαστικά δεν το δικαιούνται, γιατί όπως προείπα, το μέσο κόστος ανασελίδα σύμβασης είναι 0,5 λεπτά ανασελίδα. Λοιπόν, εμείς στείλαμε ήδη ένα έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητάμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι και καταχρηστική και έχει κριθεί με μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 2007. Και περιμένουμε την απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Καλά κάνετε και αναφέρεστε σε αυτό το κόστος, όμως υπάρχει και το άλλο το θέμα της καθυστέρησης, σοβαρής καθυστέρησης. Η καθυστέρηση είναι πλήρως αδικαιολόγητη. Δεν μιλάμε βέβαια για μια καθυστέρηση να πεις άλλο 10-15 ημερών παραπάνω, αλλά μιλάμε για καθυστερήσεις που σύμφωνα με όσα λένε οι υπάλληλοι των τραπεζών προφορικά στους δανειολήπτες θα ξεπεράσει και τους 2 μήνες. Δηλαδή, καλώς έχονται των πραγμάτων, ένας που υποβάλλει αίτηση σήμερα, τώρα πριν από λίγο πήγε ένας κύριος και υπέβαλε αίτηση για να πάρει βεβαίως οφειλών, του είπανε ότι θα καθυστερήσει τουλάχιστον 1,5 μήνα. Και το χειρότερο είναι όταν είναι παλιά τα δάνεια ή όταν είναι από άλλες τράπεζες που έχουν συγχωνευτεί. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δεχτεί ως δικαιολογία, αλλά όχι ένα τόσο τεράστιο χρόνο καθυστέρησης. Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που είναι για μια απλή επικαιροποίηση, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του νυφώνος, γιατί εάν δεν προσκομίσουν μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου αυτά τα δικαιολογητικά, η αίτησή τους θα απορριφθεί λόγω αοριστείας εξαιτίας του συγκεκριμένης πρόβλεψης που έχει εισαχθεί με τον νόμο 4336 του 2015. Αντιδράσεις προκαλεί στο ΠΑΜΕ η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό που διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στις 12 στο Υπουργείο Εργασίας. Η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό αποτελεί την ταφόπλακα για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αφού ορίζει προσωπικό ποσοστό αναπλήρωση για τον καθένα, ολοκληρώνει το σχεδιασμό που υπήρχε εξ αρχής για το ασφαλιστικό, νομιμοποιεί όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους και διατάξεις, καθώς όχι μόνο αφήνει αναλύωτο τον πυρήνα τους, αλλά τον αντιδραστικοποιεί ακόμη περισσότερο, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή του. Και προσθέτει, χτυπούν ενιαία όλους τους εργαζόμενους νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους τη νεολαία. Πρόκειται για έγκλημα διάρκειας που θα αφήσει βαθιές πληγές στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας αν δεν αποκρουστεί. Προβλήματα κυρίως στις πτήσεις προς τα περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να παρουσιαστούν την ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε για τη μέρα αυτή η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η απεργία προκηρύχθηκε με αφορμή την εκδίκαση συζήτηση την ίδια μέρα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Προσφυγής της ΟΣΥΠΑ, των Περιφερειών, των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και άλλων φορέων και συνδικαλιστικών ενώσεων κατά της Συμφωνίας Ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Κρατικών Αεροδρομίων. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οργανώνει για την Παρασκευή το πρωί συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Οδό Πανεπιστημίου 47-49, προκειμένου, όπως τονίζει, να καταδειχθεί η καθολική αντίδρασή μας και την απόφασή μας να προστατέψουμε την περιουσία και τις υποδομές της χώρας μας. Μάλιστα, η Ομοσπονδία δηλώνει αποφασισμένη να πολεμήσει με όλες τις δυνάμεις της ενάντια στον αφελληνισμό του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής μας οικονομίας. Παράλληλα, η ΟΣΥΠΑ ζητάει από την ΑΔΔ και τη ΓΕΣΕ την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς, τα εργατικά κέντρα που θα είναι η πρώτη
πιλότοι που θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες του ξεπουλήματος των αεροδρομίων να οργανώσουν κινητοποιήσεις και να παραστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα απαιτεί να μπει ένα τέλος στα ξενόφρατα σχέδια υποταγής και άλωσης της εθνικής οικονομίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Από νωρίς το πρωί σήμερα, παραμονή της μεγάλης γιορτής των Θεοφανίων, οι ιερείς της Νέας Κίου με τον αγιασμό της μέρας αυτής άγησαν τα σπίτια της πόλης, στηρώντας την εκκλησιαστική παράδοση που έφεραν από τη Νέα Κίου της Μικράς Ασίας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Σήμερα, παραμονή των φώτων, τελέσαμε στον Ιερό Ναό της Θεομάνας την ακολουθία του Εσπερινού μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και τον Αγιασμό. Και στη συνέχεια βγήκαμε ιερείς να αγιάσουμε τους ενωρίτες μας, τα σπίτια, κατά την παράδοση και κατά το έθιμο το οποίο υπάρχει. Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν σήμερα, φεύγουν τα καλικατζάρια? Σήμερα μπαίνει ο φωτισμός του Θεού μέσα στα σπίτια μας, διότι όταν γίνεται ο αγιασμός, αγιάζεται η φύση και φωτίζονται οι άνθρωποι, διότι εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Λοιπόν, και ψάλετε λοιπόν αυτό. Ακριβώς. Και επεφάνει σήμερον, λέμε στο κοντάκι ότι οικουμένη, και το φως σου Κύριε σημειώθη εφ' εμάς. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Οπότε όλοι καλούμεθα την σημερινή ημέρα και αύριο, την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, να φωτιστούμε από τον φωτισμό του επιφανέντος Χριστού. Σήμερα νηστεύουμε κιόλας. Σήμερα είναι η ημέρα νηστείας, ακριβώς, νηστεύουμε από όλα και από λάδι και αύριο μεταλαμβάνουμε από τον αγιασμό. Λοιπόν, να ευχηθούμε. Εμείς εδώ στην Νέα Κίο τηρούμε την παράδοση, την οποία παραλάβαμε και κατά τον ίδιο τρόπο γινόταν και στην παλαιά Κίο της Μικράς Ασίας, όπου οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όπως μας είχαν διηγηθεί, και σε όλα τα μέρη της Μικράς Ασίας περίμεναν τη σημερινή πολύ ευλάβεια, αλλά αυτό που βλέπω και στους συνωρίτες μας, οι νοικοκυρές έχουν ετοιμάσει τα σπίτια, είναι νοικοκυρεμένα, έχουν ανάψει το καντήλι, το θυμίωμα και περιμένουν να αγιαστούν. Μάλιστα τα παλαιότερα χρόνια που ήμουν και ο μοναδικός εφημέριος στην Αιγαίο και άγιαζα μέχρι το βράδυ αργά, θυμάμαι ότι περίμεναν στα σπίτια με το καντήλι αναμένο και με το θυμιατό για να περάσει να γεσουν. Τώρα υπάρχει δυνατότητα γιατί είμαστε δύο εφημέροι, αλλά έχουμε και βοηθούς δύο άλλους εφημερίους ακόμη. Οπότε θα γεσουν όλα τα σπίτια. Και όλα τα μαγαζιά, φαντάζομαι. Ακριβώς. Όλα τα σπίτια και όλα τα μαγαζιά. Ακριβώς. Όλοι οι χριστιανοί. Μάλιστα. Να είναι καλά όλοι. Εύχομαι σε όλους. Ο Θεός να φωτίζει όλους μας, να πράττουμε πάντοτε το αγαθό και το θέλημά Του και να είμαστε πιστά και γνήσια μήλη της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ και εσάς που μας καλύψατε και τηρείτε με την συμβολή σας την παράδοση που υπάρχει της Αγίας μας Εκκλησίας. Χρόνια πολλά. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Οι γυναίκες της Νέας Κίου ετοίμασαν τα σπίτια τους και τηρώντας το έθιμο δέχθηκαν τις ευλογίες της Εκκλησίας με τον αγιασμό της παραμονής των Θεοφανίων. Δεν παραλείπουν να τηρούν τα έθιμα που έφεραν οι γονείς τους από τη Μικρά Ασία. Σηκώθηκα πρωί-πρωί, από το βράδυ βέβαια τα μετά. Σηκώθηκα πρωί-πρωί, έφτιαξα τα κρεβάτια μου να στρώσω, να ανοίξω το σπίτι, αφού θα έρθει ο παππούλης, να είναι καθαρά, να είναι ωραία και με χαρά έτσι να τους δεχτώ. Κατάλαβες. Ποιος σας τα έδωσε αυτά τα έθιμα, από πού τα φέρατε? Οι γονείς μου. Από την Κίο. Όχι Κίο, ήταν από τη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη, για πείτε μας. Δική μου, από εκεί που τους διώξανε και φύγανε, βγήκανε στη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη που βγήκανε, κάπου, βρεθήκανε Πειραιά, άλλοι. Εκεί πόσα χρόνια κάτσανε δεν ξέρω, εγώ γεννήθηκα εκεί πάντως, το 31. Λοιπόν, και από εκεί πήγανε στο Κιάτο, που ήταν και άλλοι συγγενείς εκεί, και μετά βρεθήκαμε εδώ. Πάντως τα έθιμα τα κρατάτε. Βέβαια, τα κρατάμε. Τι γινόταν στο σπίτι σας κάθε χρόνο τέτοια? Κάθε χρόνο θα κάνουμε τα μελομακάρονα, τα τσουρέκια, τις κουραμπιέδες, λουκουμάδες, ξέρω εγώ ότι είναι. Να φτιάξουμε, να είναι το σπίτι γεμάτο και να δεχτούμε τα εγγόνια, τα παιδιά, να κάνουμε τα δώρα μας, να κάνουμε τις ευχές μας, το γλέντι μας, να χορέψουν. Οικογένεια. Οικογένεια. Φέτος είχα εγώ εδώ 15 άτομα ήμασταν. Και κάναμε τραπέζι. Παρόλα ότι είμαι πικραμένη που έχω χάσει τα παιδιά μου, αυτά που έχω, τα υπόλοιπα μου δίνουν ζωή. Πριν από λίγο ήρθε ο παππούλης, τι ακριβώς γίνεται τη μέρα αυτή? Φεύγουν τα καλικατζάρια? Ναι, λένε πρέπει να έρθει ο παππούλης να γιάσει, να φύγουν τα καλικατζάρια. Τι είναι τα καλικατζάρια τελικά? Σας έλεγε η γιαγιά σας, η μαμά σας, τι ήταν τα καλικατζάρια? Τα κακά πνεύματα. Τα κακά πνεύματα, πάντως κάτι τέτοιο ήταν. Αυτά και το κάνανε για να. Σήμερα λοιπόν θα είναι καθαρά τα σπίτια. Είναι καθαρά, οι πόρτες βλέπετε ανοιχτές όλες, μέσα έξω, φώτα αναμένα και περιμένετε. Σήμερα. Όχι.
Δεν το με κρέας και τέτοια, το λαδάκι μου θα το φάω όμως. Ναι, για να πιούμε αύριο τι. Αγιασμό. Είναι σαν κοινωνία. Νηστεύουν αυτοί που δεν κοινωνήσανε κιόλας. Ναι. Νηστεύουν το λάδι για να πιούν, είναι μισή κοινωνία. Μάλιστα. Πάλι, κατάλαβες. Παραδοσιακά έθιμα, όμορφα έθιμα. Ναι, όμορφα τα έθιμα. Τώρα εγώ με είχαμε μεταλλεύει, δεν το κάναμε. λαδάκι θα φάμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή υγεία σε όλο τον κόσμο, με αγάπη, με υγεία και ό,τι καλύτερο και στην κοινωνία, την κατάσταση. Κατάλαβες. Που είναι δύσκολη, έτσι. Που είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος τα φέρνει πολύ δύσκολα, τα βλέπουμε παντού, στεναχωριόμαστε. Εμείς είμαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι, πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Αλλά τα παιδιά μου, τα αγκόνια μου, αυτά σκέπτομαι. Και όλος ο κόσμος όπως εμένα. Την ίδρυση Πανευρωπαϊκού Αριστερού Κόμματος, που στόχο θα έχει να αναμετρηθεί με τη λιτότητα, αναμένεται να ανακοινώσει στις 9 Φεβρουαρίου από το Βερολίνο Γιάννης Βαρουφάκης. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκδοση της Πολίτικο, το κόμμα θα ονομάζεται DiEM25, Democracy in Europe Movement 2025, κίνηση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη 2025. Την ίδρυση του κόμματος την έχει προαναγγείλει ο ίδιος, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα L'Espresso στα τέλη Δεκεμβρίου. Τον Φεβρουάριο θα παρουσιάσω ένα κίνημα πανευρωπαϊκό με έναν αντικειμενικό στόχο ριζοσπαστικό τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης. Στο πανευρωπαϊκό αριστερό σχηματισμό σκοπεύει να ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, διακηρύσσοντας από το Βερολίνο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιδημοκρατική και απαιτείται διαφάνεια. Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Οκτώβριο, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει πως η σκληρή αντιμετώπιση που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των συσκέψεων του Eurogroup είχε δείξει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτόνομη και ότι απαιτείται διαφάνεια επιγόντως. Την είδηση αποκαλύπτει η γερμανική σοσιαλιστική εφημερίδα Neues Deutschland στην κυριακάτικη έκδοσή της, υποστηρίζοντας πως ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος είχε κυριαρχήσει τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, σχεδιάζει να συμμετάσχει σε κίνημα με το οποίο ελπίζει να αναμορφώσει τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη εξαγγελία για το Ευρωδημοκρατικό Κίνημα 2025 θα γίνει τον Φεβρουάριο από την σκηνή του θεάτρου Volksbühne της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κινήματος. Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε ενημερωτικό σημείωμά του για τις εκπτώσεις και εργάσιμες Κυριακές για το έτος του 2016. Αναλυτικά, οι περίοδοι των εκπτώσεων για το 2016 έχουν ως εξής. Οι χειμερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου του 2016 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, ενώ οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου του 2016. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι είναι από την Τρίτη 3 Μαΐου έως την Τετάρτη 10 Μαΐου και από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου. Για το 2016 επιτρέπεται προαιρετικά τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά τις ακόλουθες Κυριακές. 17 Ιανουαρίου, 24 Απριλίου, 8 Μαΐου, 17 Ιουλίου, 6 Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου. Το καλύτερο πρωτάθλημα της Αργολίδας εδώ και πολλά χρόνια διεξάγεται φέτος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΠΣΑ Γιάννη Αποστολόπουλου. Μάλιστα, το ενδιαφέρον των φιλάθρων και των παραγόντων του ποδοσφαίρου είναι τόσο μεγάλο που ευχήθηκε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, αφού γνωστόν το άθλημα προκαλεί αρκετές φορές ακρότητες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Έχει ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα τόσο σε όλες τις κατηγορίες, και στην Α1 και στην Α2 αλλά και στη Β' κατηγορία, με αρκετό ενδιαφέρον. Μια και με ρωτάτε για την πρώτη κατηγορία, είναι γεγονός ότι γίνεται ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών και πιστεύω ότι ο πρωταθλητής θα βγει στις τελευταίες αγωνιστικές, γιατί οι ομάδες είναι όλες συγκροτημένες, παίζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμος και αυτό μας γεμίζει με ευθύνες και πιστεύουμε ότι θα κρατήσουν και την ψυχραιμία τους παίκτες, προπονητές, φίλαθλοι, παράγοντες, προκειμένου να συνεχίζουμε να λέμε ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου της Αργολίδας είναι υψηλό. Γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να γίνουν κάποια έκτρωμα, ίσως. Κοιτάξτε. Όταν υπάρχει βέβαια ανταγωνισμός μεγάλος. Η φύση του αθλήματος είναι τέτοια που βγάζει ένταση. Από εκεί και πέρα αυτό προσπαθούμε όλοι μας και μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν ποινές. Όχι αυστηρές, ότι προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ανάλογα με το πώς έχουν διατυπώσει μια αποβολή, παραδείγματος χάρη, οι διαιτητές, εκεί ο πειθαρχικός κώδικας είναι σαφέστατος και πρέπει, και έτσι κάνουμε, να τον εφαρμόζουμε. Για πείτε μας για τα μεικτά, τις μεικτές προβλημάτες.
Οι μεικτές ομάδες πήγαν πάρα πολύ καλά. Εκεί στον τομέα αυτό μπορεί να μου επιτρέψετε να πω ότι είμαστε υπερήφανοι, διότι εδώ και 10 χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις υποδομές και το αποτέλεσμα φαίνεται όχι μόνο από τα αποτελέσματα που έχουν οι μεικτές μας ομάδες, αλλά κυρίως από την εκτίμηση που έχουμε και εντός αλλά και εκτός Αργολίδας. Τελευταία έγινε μια τιμητική πρόσκληση για μας από τον Ολυμπιακό, όπου η ομάδα παιδών μας φιλοξενήθηκε για 3 ημέρες στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Ολυμπιακό, και πήγε μάλιστα πάρα πολύ καλά. Σε 10 ομάδες που συμμετείχαν κατέλαβε την 3η θέση, αλλά αυτό για μας δεν λέει τίποτα. Εκείνο που μας ευχαρίστησε ήταν η εικόνα που έδωσαν οι μικροί στους παράγοντες, όχι μόνο του Ολυμπιακού, και στους γονείς των άλλων ομάδων που παρακολούθησαν, αλλά και στους προπονητές. Να ευχηθούμε λοιπόν το 16 να είναι καλό για την Αργολίδα, όπως ξεκίνησε από το 15. Θα προσπαθήσουμε γι' αυτό, αυτό είμαι αισιόδοξο. Αρκεί η κοινωνία μας να βρει έτσι κατά κάποιο τρόπο λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν, και γιατί το ποδόσφαιρο επηρεάζεται και από την οικονομική κατάσταση. Γιατί όπως ξέρετε, οι παράγοντες του ποδοσφαίρου κυρίως είναι άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, την ομάδα τους, τον τόπο τους, και διαθέτουν χρήματα από το υστέρημά τους. Η ιστορική ομάδα της Κορίνθου θα πραγματοποιήσει αρκετές μεταγραφές την περίοδο του Ιανουαρίου. Η ομάδα στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, είμαστε όμως βέβαιοι ότι θα ξεπεραστούν σύντομα και η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Αυτά δήλωσε το μέλος της διοίκησης Δημήτρης Λέκας. Καταρχήν να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Υγεία και ευτυχία όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές και στους αθλητές, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω ένα χρόνια πολλά στις ακαδημίες μας και να είναι και αυτοί κοντά μας και γεροί και αυτοί. Ως προς τις μεταγραφές που είπατε, κύριε Τσαρμπέ, σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έχουμε αποκτήσει τους Κονιδάρη Φίλιππο, επιθετικό, Δαμαλά Παναγιώτη μέσο επιθετικό, το Μάριο τον Κοβιό από τον Πανκαμαριακό, ο οποίος είναι μέσος, οι προηγούμενοι Κονιδάρης και Δαμαλάς είναι από τον Κύψελο Κορίνθου, τον Χισολάρη τον Δημήτρη από τον Τενεάτη Παιδαθηκείων, ο οποίος και αυτός είναι μέσο επιθετικός, τον Λουκά τον Δημήτρη, ο οποίος είναι από τον Αμπελεκιακό και αυτός είναι καθαρά επιθετικός, αριστερά ή δεξιά παίζει, καθαρά επιθετικός, και τον, μέχρι τώρα τον Πιλάβη τον Παράσχο, ο οποίος είναι αμυντικός και αγωνιζόταν στη Σαλαμίνα. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, οι πληροφορίες σας είναι αληθείες, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Τους άλλους θα τους δούμε σε λίγες μέρες. Αληθεύει ότι η στόχη είναι για την άμυνα. Η στόχη της ομάδας είναι να έχουμε πρώτα απ' όλα καλούς παίκτες, με καλό ηθικό και να είναι καλά παιδιά. Γι' αυτό, αυτό για μας προέχει, να είναι καλά παιδιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλά παιδιά στην ομάδα μας, να κάνουμε τη σωστή υποδομή και σιγά σιγά να φτάσουμε την ομάδα μας, την μπάρτσα μας, εκεί που της ανήκει, εκεί που πρέπει να είναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά να αποκτάει μια ταυτότητα η ομάδα. Μπορεί τα αποτελέσματα πάντα να μην είναι αυτά που θα θέλατε, όμως βλέπουμε ότι παίζει ψέμα ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο η ομάδα. Σαφώς ναι. Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι το αποτέλεσμα δεν μας απασχολεί. Σίγουρα μας απασχολεί. Πλην όμως εμάς βασικός στόχος μας είναι να φτιάξουμε ομάδα. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε γυάλινους πύργους. Και σε ένα χρόνο δύο η ομάδα αυτή πάλι αυτός ο πύργος να έχει πάλι καταδαφιστεί. Εμείς προχωράμε με σωστά βήματα, γερές βάσεις και σιγά σιγά θα φτάσουμε την ομάδα μας εκεί που πρέπει. Εκεί που ανήκει. Σε μεγάλες κατηγορίες. Γιατί Μπάρτσα και Κόρυδος είναι μία. Δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και να γίνει. Για την ώρα πάντως περισσότερο παιχνίδι παίζετε στα δικαστήρια παρά στο, παρά στο γήπεδο. Ναι. Τι γίνεται με τα θέματα της οίκης τελικά? Κοιτάξτε να σας πω, μιας και είπατε αυτό το θέμα τώρα με το δικαστήριο, το θέμα αυτό έχει λήξει οριστικά πλέον η διοίκηση της Κορίνθου. Α, οριστικά. Ναι, ναι. Απεσύρθη ο καταγγέλων, ο μηνυτής, κ. Μαυρονάσος, απεσύρθη, δεν παρουσιάστηκε στις 19 του μηνός που είχαμε την υπόθεση, την εξέλιξη αυτού του δικαστηρίου. Και απεσύρθη. Οπότε η διοίκηση της Κορίνθου πλέον είναι νόμιμη. Όχι αναβολή οτιδήποτε. Καμία αναβολή. Δηλαδή τέλος. Δεν παρουσιάστηκε. Δεν παρουσιάστηκε. Από τη στιγμή που δεν παρουσιάζεται, παραδέχεται ότι πλέον νομιμοποιεί την διοίκηση αυτή.
που είμαστε τώρα εμείς. Οριστικά λοιπόν η διοίκηση αυτή είναι... Παραμένει για 3 χρόνια. Διοίκηση της Κολύνθου. Εκτός αν έρθει ένας μεγάλος επενδυτής που το ευχόμαστε αύριο το πρωί να έρθει να αναλάβει την ομάδα με τις ακαδημίες της, χωρίς να χρωστάει ούτε 1 ευρώ πουθενά, κάτι πολύ λίγα τα οποία τα έχουμε αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ο κ. Βασιλόπουλος, κάτι πολύ ελάχιστα, με δικό μας γήπεδο, νόμιμο πλέον το γήπεδό μας και με γη πρόσωπα στην ομάδα. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Το νέο σχολείο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2016. Για αύριο στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυροί έως πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 14 βαθμούς, στα δυτικά από 14 έως 19, στα υπόλοιπα υβροτικά από 10 έως 21 και στα νησιά από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες και στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυροί έως πολύ ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.